Είναι σήμερα στο επίκεντρο της συζήτησής μας το πρόβλημα της σχολικής στέγης, το οποίο έχει οξυνθεί με δεδομένη την πολιτική του εξορθολογισμού του κόστου στην εκπαίδευση που ακολουθούν διαχρονικά οι κυβερνήσεις. Εδώ και χρόνια έχει επιφέρει τη συστηματική και συνειδητή συρρήγνωση της χρηματοδότησης, πλήττοντας την εκπαίδευση και την ασφάλεια των παιδιών. Η κατάσταση που περιγράφτηκε από τους προηγούμενους ομιλητές από τους φορείς για τη συγκεκριμένη περιοχή δεν διαφέρει από τις διπλανές γειτονιές του συλλόγου μας, Νέα Ιωνία, Ηράκλειο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση. Είναι στο διεκδικητικό πλαίσιο του συλλόγου μας και έχουν καταγγελθεί τα γερασμένα κτίρια χωρίς με ελάχιστες αντισεισμικές προδιαγραφές, με ακατάλληλες αίθουσες και χώρους για παιχνίδι και αθλητισμό, ή ακόμα και σε σπίτια όπως στη Νέα Ιωνία και κοντέινερς που κάνουν μάθημα δεκάδες παιδιά στην περιοχή μας, τείνουν να συνθέτουν μια εικόνα που παγιώνεται στην εκπαίδευση. Μια άθλια κατάσταση των σχολικών μονάδων καταγγέλουν καθημερινά εκπαιδευτικοί γονείς και μαθητές ως αποτέλεσμα της απόλυτης εγκατάλειψής τους από τις εκάστοτε κυβερνήσεις και δημοτικές αρχές που ανησυχεί την εκπαιδευτική κοινότητα, όλους τους εμπλεκόμενους αλλά και την κοινωνία ολόκληρη. 3,5 χρόνια δύο δημοτικά, 4 και 5 Ηρακλείου, έκαναν μάθημα σε προκάτ και γυμναστήρια μετά το σεισμό του Ιουλίου του 2019. Και αναρωτιόμαστε, είναι ή δεν είναι τεράστιες και διαχρονικές οι ευθύνες όλων ανεξαιρέτως των κυβερνήσεων που καταδικάζουν τους μαθητές να κάνουν μάθημα σε ανεπαρκή σχολεία, με λειψή καθαριότητα, σε ακατάλληλες και ανήλιες αίθουσες και μακριά από τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι εικόνες των πλημμυρισμένων σχολείων, των ταβανιών που στάζουν, των αυλών που μετατρέπονται σε λίμνες όπως το 7ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου, των κοντέινερς που στριμώχνονται νήπια και προνήπια, χρησιμοποιώντας τα για σχολικές αίθουσες στα 9 από τα 11 νηπιαγωγεία του Δήμου Ηρακλείου, των απαξιωμένων σχολικών εργαστηρίων, γυμναστηρίων και καταργημένων βιβλιοθηκών, έχουν τις υπογραφές τόσο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Είναι ή δεν είναι προτεραιότητά τους τα πράσινα πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης των σχολείων που στον επόμενο τόνο καταραίουν τα στέγαστρα και τα ταβάνια τους από θαύμα, όχι ακόμα στα κεφάλια μας, όπως το πρώτο γυμνάσιο, πρώτο δημοτικό και έκτο δημοτικό Ηρακλείου. Είναι ή δεν είναι πραγματικότητα τα κρατικά ταμεία, καθώς και των σχολικών επιτροπών, είναι άδεια για την ανέργεση νέων σχολικών κτηρίων, για την αντισεισμική τους θωράκιση, υπολογίζοντας ως κόστος την ικανοποίηση των μορφωτικών αναγκών των μαθητών μας, των παιδιών των λαϊκών οικογενειών. Ακόμα και κλείνοντας το διακόπτη θέρμανσης, όπως το 4ο Λύκειο Ηρακλείου λόγω βλάβης, μέσα στο χειμώνα. Σε όλες τις αδυναμίες των σχολικών υποδομών θα προσθέσουμε τα τεράστια εκπαιδευτικά κενά, τους χαμηλούς μισθούς των εκπαιδευτικών, το αναχρονιστικό περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων, τη στοχευμένη κατηγοριοποίηση μαθητών και σχολείων με την επιχείρηση αξιολόγησης, τα ποδοπατημένα εργασιακά μας δικαιώματα, τα συσσωρευμένα προβλήματα και τις αντιφάσεις του αστικού σχολείου που οξύνονται μέσα από την κοινή στρατηγική των αστικών κομμάτων και που για όλα αυτά οι εκπαιδευτικοί είμαστε σε αγωνιστική κινητοποίηση και αναβρασμό με μεγάλο σταθμό την αυριανή μας απεργία. Απαντήσεις σε όλα τα ρητορικά ερωτήματα είναι οι ατελείωτες παρεμβάσεις στους δήμους, σε εκδηλώσεις, στους δρόμους του αγώνα, στην καθημερινή πάλη, μέσα από τα σωματεία μας και τους φορείς, όπου καταθέσαμε και συνεχίζουμε να καταθέτουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Προτάσεις για τις καλύτερες υποδομές, για την κατασκευή σύγχρονων και ασφαλών κτηρίων, όπως και οι προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας μέσα και έξω από τη Βουλή, με τελευταία και πολύ σημαντικά ζητήματα για μας, όπως αναφέρθηκαν και από τον προηγούμενο συνάδελφο, τροπολογία για τη μονιμοποίηση των εόριστων εκπαιδευτικών ή η τροπολογία για τις συνθήκες διαβίωσης των αναπληρωτών. Και επειδή για μας το σχολείο δεν μπορεί να είναι μόνο η άψυχη τύχη, αλλά χώρος μόρφωσης και διαμόρφωσης προσωπικότητας, ξεσκεπάζουμε και αναδεικνύουμε τις εγκληματικές αντιλαϊκές πολιτικές που μειώνουν τις κρατικές δαπάνες απροκάλυπτα, που συνδέουν το περιεχόμενο του αυτόνομου σχολείου με τις εφήμερες δεξιότητες και την ημιμάθεια, αλλά και που αντιμετωπίζουν το επίπεδο προστασίας και ασφάλειας των σχολείων με όρους κόστους-οφέλους και όχι με γνώμονα τις ανάγκες.
Η μάχη των βουλευτικών εκλογών που έχουμε μπροστά μας δίνεται στο φόντο των εξελίξεων που έχουν φέρει ένα βαρύ χειμώνα στους εργαζόμενους, στις οικογένειες, στα σχολεία, στην υγεία, στην εργασία μας. Στα εκβιαστικά διλήμματα για μεσίες σωτήριες και όσα μας υπόσχονται δεν υποκύπτουμε. Αυτό που μπορεί να δώσει δύναμη και προοπτική στον αγώνα μας για τις δίκαιες και σύγχρονες ανάγκες που αφορούν το σχολείο, την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών μας και την προστασία τους, είναι παντού μέσα στο κίνημα, δυνατό κίνημα στα σωματεία, στους συλλογικούς φορείς, με οργάνωση για την ανατροπή του αρνητικού συσχετισμού υπέρ των εργαζομένων, για να γίνει ο λαός πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Και επειδή, αγαπητοί φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν πρέπει να χάνουμε πολύτιμο χρόνο, βάζουμε όλες μας τις δυνάμεις για να διαμορφώσουμε τις καλύτερες προϋποθέσεις με κριτήριο σκέψης και ψήφου, με γνώμονα πάντα τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών μας και το δικαίωμά τους στην ολόπλευρη μόρφωση, για να εμποδίσουμε τα αντιλαϊκά μέτρα, να αποσπάσουμε κατακτήσεις για το δημόσιο σχολείο, για να εκφραστεί η συμπόρευση με τους κομμουνιστές, η εκλογική ενίσχυση του κόμματος, γιατί ένα ισχυρό ΚΚΕ θα σημαίνει δύναμη για το λαό, για τις διεκδικήσεις τους και τους αγώνες μας μέσα και έξω από το σχολείο. Σας ευχαριστώ.